Γεια χαρά σε όλες και όλους, Άλλο ένα powerpoint RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με post-game σχόλια για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έλεξε πριν από λίγο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το ΟΑΚΑΝΑ που λέμε τελικό αποτέλεσμα 74-76 Νίκη του Ολυμπιακού, αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια, αυτά τα αθλητικά, που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φιλαθλός σαν και σένα, είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τις αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρίς πρόβες, χωρίς προετοιμασίες, προσοχή όμως διότι είναι αυστηρός ακατάλληλα, για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία που θα έλεγα ότι ω επιστήμη είναι εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ, εμένα προσωπικά πολύ. Άρα μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Μου έκανε λοιπόν το χατήρι ο Ολυμπιακό μα, μου έκανε το δώρο γενεθλίων, πήρε τη νίκη, έστω και δύσκολα αρκετά, με όχι καλή απόδοση οπωσδήποτε, σίγουρα ήμασταν αρκετά χαλαροί θα έλεγα. Όμως κάναμε άλλη μια νίκη απέναντι στον Παναθναϊκό, για να συνεχιστεί το σερί το 12-0 απέναντί του. Πάλι όμω δύσκολα εντό Ελλάδο, δεν ξέρω, ίσω κάτι να γίνεται όσον αφορά του διαιτητέ, κάτι να διαφέρει σε αυτό. Γενικά στη Euroleague τους έχουμε πάρει πολύ πιο εύκολα και σήμερα το καταφέραμε μάλιστα με τον καλύτερό μας παίχτη το Σάσα Βεζέγκοφ σε πολύ κακή μέρα. Ευτυχώς όμως ο πάγκος βγήκε μπροστά, ο συνήθως, όποτε χρειάζεται δίνουν το παρόν, αποδίδουν. Έτσι είναι και στο μπάσκεμπο πλέον, τη σήμερον ημέρα, τη μία ο ένας, τη μία ο άλλος, όλοι συνεισφέρουν έτσι και μιλάμε ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει κάτι το οποίο δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα. Προφανώ και όχι ο Παναθναϊκό απέναντί μα. Δηλαδή τέτοιο σερί Απορώ κιόλα γιατί πήγανε και στο γήπεδο αυτοί οι φίλοι του Παναθναϊκού τέλο πάντων. Διότι προφανώ γνωρίζαμε όλε και όλοι ότι ο Ολυμπιακό μα θα έπαιρνε τη νίκη. Εύκολα ή δύσκολα. Εντάξει, τελικά έγινε δύσκολα. Έτσι για να έχουμε και αγωνία. Είχαμε που λε πολυφωνία εννοείται. Είχαμε το λαρετζάκι έω πρώτο σκορ με 13 πόντου, τον Isaiah Kanan με 12, τον Shaquille Κίσεκ και εκείνον με 12. Να πω όμω για τον Kanan ότι μάζεψε και 4 rebounds, που αυτό είναι τρομερό για το ύψο του. Μιλάμε ούτε καν εν 90 δεν είναι. Πάντως είναι δυνατός, μειώδη, εννοείται. Από πλευρά Παναναναϊκού είχαμε τον Dwayne Bacon, ο οποίο πέταξε 17 πόντου, τον Paris Lee με 14, ο αγαπημένο παίχτη και του πρεζάκια κιόλα, Μαζί με Παπαγιάννη το έχει πει. Εντάξει, έχει καλό γούστο όσον αφορά το Lee, αλλά είπαμε, δεν είναι αρκετό για να μα κάνει ζημιά. Χτύπησε και ο Dwayne Bacon εν ώρα αγώνα. Εντάξει, ο αγώνα διεκόπη αμέσω, λε και είχε χτυπήσει το κεφάλι. Τίποτα. Και μάλιστα ο Ολυμπιακό ήταν σε ευνηδιασμό σε εκείνη τη φάση, σε εκείνο το σημείο. Ένα λαφρύ διάστρεμα τη πλάκα. Τίποτα. Επανήλθε μετά, όλα καλά, έπαιξε. Και να σου πω, χωρί τον Bacon, ο Παναγιακό ήταν πιο ορθολογικό, θα έλεγα πιο ομαδικό, πιο επικίνδυνο. Που εντάξει, σιγά το επικίνδυνο, αλλά λέμε τώρα. Ο Σερέλη πάντω έχει κερδίσει το Γκριγκόνη, στο Λιθουανό, ο οποίο είναι μια χαρά παίχτη, ποιοτικό. Έβαλε 13 πόντου, μάζεψε και 5 rebounds. Καλό και ο Γκουντάιτη με 10 πόντου, 8 rebounds. Αλλά αυτό για να βαρέσει βολή και να φτωχήσει, εντάξει, πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Πώ το λένε, δηλαδή. Έχω φίλο εργολάβο που ψάχνει ένα άτομο εκεί για να συμπληρώσει το συνεργείο του, να πούμε. Για να πηγαίνει στα μέτια και αυτά. Ε, βέβαια. Φέρ το μυστρή. Έτσι είναι. Να πω ότι ο Μπάλλον μπορεί να μην προσέφερε επιθετικά, αλλά βοήθησε κατά τα άλλα με τάπε, ιστορίε, άμυνε, καταπληκτικό. Και γενικά τα line-ups των ομάδων ήταν συγκεκριμένα για τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό μα. Isaiah Kanan ξεκίνησε έτσι αρχική πεντάδα, κλασικά με Fall, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ και walk -up. Για τον κυπεδούχο Παναθναϊκό, Dwayne Bacon, ο Γκουντάιτη, ο Λί, έτσι, ο Βίλιαμ, αλλά και ο Βόλτερ. Το Βίλιαμ πάντω δεν τον έβαζε πολύ. Σου λέει αυτό δεν παίζει άμυνα και πίστευε το Ματζούκα. Και από την άλλη για το 4 και το 5 έχει τον αγραβάνει ο Σέρελη και δεν τον βάζει καν. Φαντάσου δηλαδή, όταν τα έλεγα εγώ εδώ πέρα στο κανάλι, ότι αγραβάνει ένα σόβαρο δεν κάνει για Ολυμπιακό, ούτε για Παναϊκό, δεν με ακούγανε, ορίστε. Έτσι που λε, στον μπάγκο ήταν ο Αγραβάνη για τον Παναθναϊκό, ο Μποχορίδη, ο Γκριγκόνης, ο Καλαϊτζάκη, ο ένα και ο άλλο, έτσι. Δίδυμα αυτά, ο Ματζούκα, αλλά και ο Παπαγιάννη. Για τον Ολυμπιακό μα, Μπάλαμποϊ, Λαρετζάκη, Λούτζη, Μεκίσεκ, Τζορτζ Πάπας που δεν έπαιξε καθόλου, Άλεκ Πίτερ, αλλά και Κώστα Σλούκα. Έλειψε από τον Παναθναϊκό ο Και από εμά φυσικά ο Τάρακ Μπλακ, διότι υπάρχει όριο ξένων. Εντό Ελλάδο, έτσι, στη Basket League που την έχουν ονομάσει, την Α1. Και έτσι, κάθε φορά επιλέγει το ποιον θα έχει στην αποστολή ο Γιώργο Ομπατζόκα, ο, ο οποίο ήταν και εκνευρισμένο λόγω τη απόδοση τη ομάδα μα. Λογικά, μαζί του είμαι. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο, α πούμε, ήταν ευχαριστημένο από την επίθεση, είχαμε πετάξει 45 πόντου. Από την άμυνα, πάντω δεν ήταν. Στην αρχή, εντάξει, και οι δύο ομάδε ήταν νευρικέ, άστοχε. Πάντω εμεί είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα έτσι, το προβάδισμα, δεν το συζητάμε καν αυτό. Ούτε μια στιγμή δεν θυμάμαι να πέρασε μπροστά ο Παναθναϊκό εκτό από την ισοπαλία, το 0-0 και μετά κάνα δύο φορέ τίποτα τη πλάκα. Και εντωμεταξύ έχουμε να χάσουμε τον Παναθναϊκό από το Νοέμβρη του 2021, έτσι. Όπου και είχαμε χάσει εντό έδρα που είχαμε σπάσει τα καλάθια. Ατυχία, ο Ντόρση τότε αστοχούσε και αυτό, ο Βεζένκοφ όλοι. Ήταν σε κακή μέρα όλοι όμω, όλοι μα όλοι. Και έγινε αυτό. Εντάξει, και σε τρομερή μέρα ήταν τότε εκείνο ο Σέρβο που είχαν, ο Νέντοβιτ. Έτσι, ο Νεμάνια Νέντοβιτ. Να τα λέμε αυτά. Πάντω, βλέπει και τώρα και σε κακή μέρα να είμαστε. Είμαστε τόσο πληθωρικοί, τόσο ομαδικοί. Έχουμε τέτοια χημεία ω ομάδα. Τα plays βγαίνουν ωραία, οι άμυνε αυτά. Που νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα φέτο. Δεν πιστεύω να χάσουμε από αυτή την ομάδα. Δηλαδή, άμα χάσουμε, χτύπα ξύλο, θα είναι αυτοκτονικό. Θα είναι τη πλάκα. Πώ το λένε. Είχαμε και στο ημίχρονο εκεί τσαμπουκάδε, τα κτλ. Εκεί στη φυσούνα όταν περνούσαν οι παίχτε του Ολυμπιακού μα. Εκεί ουρακοτάκι του Παναθναϊκού, η οπαδή. Η σοπαλία είχε έρθει, θυμάμαι, η πρώτη περίοδο. Είχε λήξει δηλαδή 21-21. Μετά η δεύτερη 38-46. Η τρίτη 58-59 υπέρ του Ολυμπιακού, με ένα ποντάκι μπροστά. Και στο τέλο 74-76. Αλλά γενικά του είχαμε περάσει και με 10 πόντου. Και με 8, και με 7, και με 5, 6, γενικά ήμασταν μπροστά συνεχώ. Προσωπικά δεν έβλεπα να κινδυνεύουμε, και στο τέλο έγινε αυτό που πρέπει, και πήραμε την νίκη. Να ευχαριστήσω όσε και όσου ακούτε, γενικά και στηρίζετε και το νέο μου κανάλι. Θα ανέβει εκπομπή φρέσκια εκεί, καμία σχέση με τα αθλητικά το βράδυ 9 η ώρα. Από κάτω είναι το link και στην περιγραφή και σε σχόλιο καρφιτσωμένο, έτσι, pinned, τα πάντα όλα. Πήρα λοιπόν ξαναλέω το δώρο γενεθλίων αυτό με τη νίκη επί του Παναθναϊκού και τα υπόλοιπα θα τα λέμε έτσι στην κλασική εκπομπή και μετά τον αγώνα ποδοσφαίρου και γενικά τους αγώνες ποδοσφαίρου κλασικά γνωστά αυτά, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τη στήριξη γενικά ξαναλέω, το εκτιμώ ιδιαίτερα αλλά και για τις ευχές γενεθλίων, έτσι θα αναφέρω και παιδιά συγκεκριμένα, εννοείται αυτό το εκτιμώ από τα βάθη της καρδιάς μου σας χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός.